Ο Δήμος Καβάλας μαζί με το Επιμελητήριο και τη βοήθεια του Εμπορικού Συλλόγου συνεχίζουν να ετοιμάζουν την κοινή τους πρόταση για το πρόγραμμα Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου, τα λεγόμενα Open Malls του Υπουργείου Ανάπτυξης. Πριν από 15 ημέρες έγινε η πρώτη ενημερωτική συνάντηση στο Επιμελητήριο και ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Δημοσθένης Τουλκίδης συναντήθηκε τις προηγούμενες ημέρες με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Βασίλειο Λεμονίδη. Αξίζει να τονιστεί ότι αν και εταίρο στο πρόγραμμα ενώ το Επιμελητήριο προκύπτει η ανάγκη στενής συνεργασίας του Δήμου Καβάλας με τον Εμπορικό Σύλλογο και η τοπική πρόταση πρέπει να ετοιμαστεί εντός του μήνα και ανακατατεθεί αρχές Σεπτέμβρη. Στόχος λοιπόν είναι με χρήση ψηφιακών μέσων να δημιουργηθούν ευκολίες πρόσβασης, ευκολίες κίνησης, προσφορές που θα μπορούν να έρχονται στο κινητό του επισκέπτη και με μια γενικότερη εφαρμογή τεχνολογιών, όχι φαντεζή, τεχνολογιών που τις χρησιμοποιούμε κάθε μέρα στα έξυπνα τηλέφωνά μας και θα είναι ουσιαστικά κρυφές στην πραγματικότητα, καθώς δεν είναι ο αυτοσκοπός. Θα μπορεί να εξυπηρετηθεί πάρα πολύ σύγχρονα και εύκολα ο επισκέπτης στο να βρει αυτό που ψάχνει στην αγορά και πρέπει να συμφωνήσουν όλοι ότι στα μαγαζιά τους θα κάνουν κάποιες παρεμβάσεις ανάλογα με το κόνσεπτ που κοινώς θα επιλεχθεί. Όχι μεγάλες παρεμβάσεις, δεν θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν αυτοί τους πελάτες τους ή την οπτική του καταστήματος, αλλά εν πάση περιπτώσει επεμβάσεις που θα δίνουν μια ενιαία αίσθηση στο μάτι και στο χώρο, υπό την έννοια ότι εδώ κάτι γίνεται, κάπου βρισκόμαστε. Ο τουρίστας θα νιώθει ότι εδώ υπάρχει κάτι ενιαίο, κάτι συνολικό. Θα υπάρχουν πίνακες πληροφόρησης ηλεκτρονική, θα υπάρχουν κάποιες εφαρμογές κινητού, θα υπάρχει ένα ελεγχόμενο πάρκινγκ ίσως μόνο για αυτόν που θα είναι σε αυτή την αγορά και θα μπορεί ο καταστηματάρχης το πάρκινγκ αυτό να το ανταποδίδει με προϊόντα και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Είναι μια φιλοσοφία στοχευμένη καθαρά στον πελάτη. Ουσιαστικά εκεί στοχεύει όλο το πρόγραμμα και όχι στο να φτιάξουμε κάτι σαν Δήμος ή σαν Εμπορικό Σύλλογο ή σαν Επιμελητήριο. Αξίζει να τονιστεί ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί η περιοχή της αγοράς που θα περιλαμβάνεται στην πρόταση και ένα από τα σενάρια είναι η περιοχή γύρω από την αγορά του Αγίου Νικολάου, άλλο ένα η παραδοσιακή περιοχή του Εμπορικού Κέντρου με άξονα την Ομόνια και τους πεζόδρομους και ακόμη ένα η περιοχή από την πλατεία Καπνεργάτη έως τη Σκουντουριώτου. Η περιοχή της πρότασης επηρεάζεται από τις προϋποθέσεις του προγράμματος και πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνονται πεζόδρομοι και οι επίσημοι πεζόδρομοι της Καβάλας αποδεικνύει ότι είναι τελικά πάρα πολύ λίγοι. Δεν φτάνουν οι πεζόδρομοι. Δεν αρκούν τα μέτρα των πεζοδρόμων μόνο για τον Άγιο Νικόλαο. Άρα θα περάσουμε και από την άλλη μεριά της πλατείας, να πιάσουμε τη Μεγάλη Αλεξάνδρου που είναι ο μεγαλύτερος πεζόδρομος μας. Δηλωμένος πεζόδρομος, ξαναλέω έτσι, γιατί όπως ξέρετε η Κωστή Παλαμά, ας πούμε, είναι δρόμος ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτούς τους πεζοδρόμους που έχουμε στο σχέδιο πόλης θα χρησιμοποιήσουμε για να ορίσουμε μια περιοχή παρέμβασης, που πιθανότατα θα είναι τελικά όλο το εμπορικό μας κέντρο. Αυτό όμως καταλαβαίνετε, αυξάνοντας την περιοχή παρέμβασης, αυξάνει τα εμπορικά καταστήματα και άρα το 70% που πρέπει να υπογράψει είναι ακόμα περισσότερα καταστήματα. Έχουμε κάποιες τέτοιες ισορροπίες που πρέπει να κρατήσουμε έτσι ώστε να προχωρήσουμε στο πρόγραμμα, διότι αν δεν έχει το 70% των καταστημάτων, δεν υπάρχει πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, ενδιαφέρον για συμμετοχή φαίνεται να υπάρχει και στο Δήμο Παγκαίου, Νέας του και Θάσου. Ήδη έχουν ξεκινήσει και είναι, θα έλεγα, σε πιο όριμο στάδιο οι συζητήσεις με το Δήμο Καβάλας για τους δρόμους, τις περιοχές που θα γίνει η εφαρμογή αυτού του προγράμματος που θα υποβληθεί η πρόταση μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. Είναι επίσης σε εξέλιξη συζήτηση με το Επιμελητήριο και τους Εμπορικούς Συλλόγους και της Χρυσούπολης και της Ελευθερούπολης για αντίστοιχη πρόταση που αυτή τη στιγμή έτσι προετοιμάζεται και οριμάζει για τους Δήμους Νέστου και Παγκαίου. Καθώς επίσης έχουμε και απόφαση ουσιαστικά του Εμπορικού Συλλόγου της Θάσου στο Λιμένα, έτσι ώστε το Επιμελητήριο να αναλάβει την πρωτοβουλία για να υποβληθεί και μια αντίστοιχη πρόταση για τον Δήμο Θάσου.